Η ράτσα αυτή είναι η ρούσκα ψάβαγια μπαρζάγια στα ρώσικα, δηλαδή ρώσικο λαγωνικό της στέπας, ας πούμε. Είναι ρώσικης καταγωγής, είναι παλαιότατη φυλή. Πρωτοαναπτύχθηκε στη Ρωσία με σκοπό το κυνήγι του λύκου, κάτι αντίστοιχο με το κυνήγι της Αλεπούς που είχαν οι Άγγλοι και έχουν ακόμα στην Αγγλία. Στη Ρωσία την εποχή της Ρωσικής Αυτοκρατορίας υπήρχε το κυνήγι του λύκου. Λοιπόν, αυτά τα σκυλιά κυνηγούσαν το λύκο 2-2, ένα αρσενικό, ένα θηλυκό, ή μάλλον καλύτερα δύο θηλυκά, ένα αρσενικό, κατά 3-3, κατά ομάδες δηλαδή, και είχαν καταπληκτικά αποτελέσματα. Είναι λοιπόν καταρχήν κατεξοχήν κυνηγετική ράτσα, είναι σκυλιά τα οποία μπορούν να εκπαιδευτούν σε αυτό το σκοπό και όπως και σε άλλους, και για άλλους σκοπούς, κυρίως όμως για κυνηγητικούς σκοπούς. Δηλαδή δεν μπορεί να τα εκπαιδεύσεις εύκολα για φύλακες, παρότι υπερασπίζονται το περιβάλλον τους, το σπίτι τους ή τα αφεντικά τους. Είναι σκυλιά τα οποία ως επιτοπλίστων είναι λαγωνικά. Χαρακτήρες καταπληκτικοί. Μέσα στο σπίτι μπορεί να ζήσουν άνετα σε ένα διαμέρισμα, σε οποιοδήποτε μέρος, παρότι έχουν ένα μεγάλο όγκο και αυτό θα μπορούσε να προβληματίσει μερικούς οι οποίοι θα θέλαν να έχουν ένα σκύλο στο σπίτι τους. Παρότι λοιπόν είναι μεγαλόσωμα σκυλιά, είναι πολύ ήρεμα μέσα στο σπίτι, πάρα πολύ καλά με τα παιδιά, τα πάνε πάρα πολύ καλά με άλλα σκυλιά επίσης και με άλλα ζώα. Κυρίως με γάτες, μέσα στο σπίτι βέβαια. Άμα τις δουν τις γάτες έξω από το σπίτι, τις θεωρούν ως φυσικό εχθρό και θα τις κυνηγήσουν. Τίποτα, δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα που έχουν όλα τα σκυλιά. Δηλαδή θα κάνουν τα εμβόλια τους, θα πρέπει να τους κάνεις τις αποπαρασιτώσεις, όλα τα ιατρικά θέματα τα οποία κάνουμε στα σκυλιά. Σαν ράτσα δεν έχει κάποια ειδική δυσκολία ή ανομαλία ιατρική. Ένα μόνο θέμα, επειδή είναι μεγαλόσωμα σκυλιά και ψηλά, ενδεχομένως εάν μετά από φαγητό και πολύ φαγητό αρχίσουν την άσκηση, τρέξουν, κάνουν, μπορεί να εμφανίσουν συστροφή του στομάχου, κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο και χρειάζεται αμέσως αντιμετώπιση ιατρική, ενδεχομένως και χειρουργική. Λοιπόν, αλλά είναι πολύ σπάνιο. Εγώ έχω αυτά τα σκυλιά από το 1980... Από το 86-87 κάπου εκεί άρχισα να ασχολούμαι με αυτή τη ράτσα. Ένα ή δύο σκυλιά όλα αυτά τα χρόνια μου παρουσίασαν το σύμπτωμα αυτό της συστροφής του στομάχου. Μάλιστα το ένα το έχασα και πρόσφατα, πριν 2-3 χρόνια περίπου, από αυτό το λόγο, διότι άργησα να το αντιμετωπίσω και το σκυλί πέθανε. Κατά τα άλλα δεν μου έχουν εμφανίσει ποτέ κανένα άλλο πρόβλημα. Θέλει λίγο προσοχή στα πόδια τους, επειδή είναι λεπτά τα πόδια και η κατασκευή των οστών είναι λεπτή. Χρειάζεται προσοχή να μην χτυπήσουν, να μην πέσουν σε εμπόδια, φυσικά εμπόδια, ξύλα, πέτρες και τέτοια πράγματα. Μπορεί να τραυματιστούν, δηλαδή είναι συχνοί οι τραυματισμοί, αναλόγως βέβαια με την δραστηριότητα που έχει ο σκύλος. Ένα σκύλος ο οποίος τρέχει και κυνηγάει σε ευρύ πεδίο έχει πιθανότητες να τραυματιστεί λόγω λεπτής κατασκευής. Είναι πολύ θαραλέα. Δεν φοβούνται, βέβαια πρέπει να τύχουν και τις ανάλογες εκπαίδευσης για να κυνηγήσουν. Άρχισα να ασχολούμαι με αυτή τη ράτσα από το 1987 περίπου. Απέκτησα στην αρχή ένα σκύλο από τη Ρουμανία, ένα θηλυκό σκυλί, το οποίο το ζευγάρωσα μετά με κάποιον που βρήκα εδώ στην Αθήνα, στο Λυκαβητό, έναν ιδιώτη που είχε το σκύλο, και έκτοτε κράτησα τις γένες, έγιναν 2-3 γένες, κράτησα σκυλιά από αυτές τις γένες, ήμουν πάντοτε με 5-6 από αυτά. Το 2004 άρχισα να ασχολούμαι με τις εκθέσεις. Πήγα στη Γαλλία, έφερα δύο γαλλικά σκυλιά, γαλλικού εκτροφείου δηλαδή, μπορζόι, ένα θηλυκό και ένα αρσενικό, τα οποία πήγαν στις εκθέσεις πάρα πολύ καλά, πήραν πρωταθλήματα, πήραν κύπελα. Τα ζευγάρωσα μετά δύο φορές
Κράτησα και τα σκυλιά από γένες, όχι όλα βέβαια, όσα μπορούσα διέθεσα, γιατί δυστυχώς στην Ελλάδα είναι λίγο άγνωστη αυτή η φυλή και δεν διατίθεται εύκολα, δεν πουλούνται εύκολα και δεν χαρίζονται κιόλας εύκολα. Δηλαδή δεν τα παίρνει ο κόσμος νομίζοντας και φοβούμενος ότι επειδή είναι μεγάλα σκυλιά θα έχουν δυσκολίες κτλ. Και έκτοτε τώρα λοιπόν τελευταία έχω ένα σκύλο από τον κύριο Μελετίου, τον οποίο είμαι υποχρεωμένος διότι έχει ένα θαυμάσιο εκτροφείο με πολύ καλής ποιότητας σκυλιά και αίματα τα οποία έχει φέρει από το εξωτερικό και του είμαι ευγνώμων διότι μου έφερε ένα πολύ ωραίο θηλυκό σκυλί και είναι πάρα πολύ καλό. Δηλαδή δεν μπορείς να ταιριάξεις ας πούμε έναν ιδιοκτήτη ο οποίος ασχολείται ας πούμε με τα τα pitbull ας πούμε ή κάνει αγώνες σκύλων κτλ. Με κάποιον ο οποίος έχει τέτοιου είδους σκυλιά. Είναι τελείως διαφορετικοί οι χαρακτήρες. Έτσι, ταιριάζουν σε ιδιοκτήτες οι οποίοι ενδεχομένως έχουν κάποιες καλλιτεχνικές ευαισθησίες, ας πούμε, είναι λίγο ευαίσθητοι άνθρωποι, αγαπούν τα ζώα, αγαπούν τη φύση, ας πούμε, όλοι το κάνουν αυτό. Αυτά τα σκυλιά θέλουν αγάπη και φροντίδα και ευγένεια κατά κάποιο τρόπο. Δεν ανέχονται να τους φέρεται κανείς με τρόπο βάρβαρο, ας πούμε, να τα χτυπάει ή να τους δίνει διαταγές και να επιμένει να τις εκτελέσουν. Είναι λίγο ανυπάκουα σαν σκυλιά, ο χαρακτήρας τους δεν είναι τόσο υπάκουα σκυλιά, δηλαδή θα έρθουν άμα τα φωνάξει εφόσον θέλει, αν δεν θέλει δεν θα έρθει. Είναι μερικοί οι οποίοι αυτό θα μπορούσε να τους ενοχλεί και θα μπορούσε να ασκήσουν βία στο σκύλο, δεν τους ταιριάζει αυτός ο σκύλος. Δηλαδή θέλει το σκυλί αυτό να έχει το χώρο του. Η προσωπικότητά του είναι πάρα πολύ έντονη, δεν επιτρέπει σε κανέναν ακόμα και στο αφεντικό του να υπησέλθει σε τέτοιου είδους θέματα. Δηλαδή, ό,τι θέλει θα κάνει, αυτό που θέλει. Βέβαια, τα βασικά, ας πούμε, τους βασικούς κανόνες πειθαρχίας, οπωσδήποτε, το εκπαιδεύεις και τους υπακούει. Αλλά έχουν αυτή την περίεργη προσωπικότητα, η οποία πρέπει κάποιος να τη λάβει υπόψη του, εάν θέλει να έχει αυτό το σκυλί.